Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Phasmophobia. Σήμερα θα κάνουμε το weekly challenge αυτής της εβδομάδας και επειδή έχω δει ότι σας αρέσει το συγκεκριμένο στυλ στο παιχνίδι, θα έχω αποφασίσει να το κάνω κάθε εβδομάδα ένα βίντεο τουλάχιστον με Phasmophobia, το οποίο θα είναι το weekly challenge μας. Λοιπόν, την παρούσα εβδομάδα έχουμε το No Evidence, από τα πιο ωραία παύλα δύσκολα challenge που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αναλόγως για το φάντασμα πάντα, όχι απαραίτητα. Και είναι στο Grafton Farmhouse, οπότε πήγαμε για το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε το challenge μας. Λοιπόν, θέλουμε average sanity 25% να κάνουμε repel το φάντασμα με parabolic. Με parabolic, γάμα το φετιστάς έτσι όπως είναι μέσα στην πουρή, όπως σε κυνηγάει. Repel το φάντασμα με smarts και parabolic ήχο, το οποίο δεν μας αφορά ιδιαίτερα. Θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά κατά κύριο λόγο και τα 30 level που δίνει στο τέλος του challenge. Λοιπόν, παίζουμε Grafton. Σε περίπτωση που δεν το είπα στην εισαγωγή, ο καιρός είναι clear sky. Βολικό αυτό για να μπορούμε να ακούμε άνετα. Και πού μπορεί να είναι το φάντασμά μας? Ξέρουμε ότι έχουμε τον καθρέφτη σαν και στο object εδώ πέρα, και θέλουμε να ανέψουμε γενικό πρώτα. Και αφού βρήκαμε το γενικό, θέλουμε πίσω στο αποθηκάκι, θα μπορούμε να κάνουμε το εξής. Λοιπόν, ένα τραπέζι με κάκτο είναι αυτό εδώ. Το φάντασμά μας είναι εδώ πέρα. Τέλεια, τουλάχιστον είναι κοντά-κοντά για να ξεμπερδεύουμε. Πάμε να φέρουμε κάποια αντικείμενα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν. Και εφόσον είναι No Evidence Challenge, τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε σίγουρα το EMF που έχουμε μέσα, για το λόγο το ότι μπορείς να δεις τι πιάνει και αυτά που είναι βασικό, και την κάμερα μόνο σε περίπτωση που δώσει Ghost Orb να ξέρεις ότι είναι Mimic. Είναι ο μόνος εύκολος τρόπος βασικά να βρεις το Mimic. Λοιπόν, το οτιδήποτε άλλο δεν στέκει, δεν το χρειαζόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, παίρνουμε την κάμερα, δεν ξέρω γιατί έσκυψα. Παίρνουμε την κάμερα, θα πάρουμε ένα motion sensor και αλάτι, για το λόγο από το 20 που χάσαμε, για περίμενε λίγο. Ξαναπάμε τουλάχιστον 100, τέλεια. Για να αποκλείσουμε με τη μία το Wraith, είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Άμα δεις ότι περνάει πάνω από motion sensor και το αλάτι από κάτω είναι ανέπαφο, ξέρεις αυτόματα ότι είναι Wraith. Λοιπόν, Ghost Orb δεν βλέπω, άρα θα υποθέσω ότι δεν είναι Mimic αυτόματα. Άναψα, δεν μπορούμε να βλέπουμε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα που μπορούμε να βάλουμε το motion sensor? Μην απαντήσει κανείς στα σχόλια. Θα... Οπ, να το. Έτρεξαμε το EMF, έτσι. Είμαι τέλειος. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ σε περίπτωση που το φάντασμά μας. Και θα αφήσω και ένα έτσι εδώ για το γαμό του, ώστε αν περνάει από εκεί πέρα το φάντασμα να το δούμε. Ή άμα δεις και τα... να έχει πατήσει εδώ πέρα, είμαστε ok. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα? Μπορούμε, τι άλλο πάμε να φέρουμε? Νομίζω χτύπησε τζάμι. Λάκουσα. Παρόλο που ήταν αρκετά σιγά, ξαναχτύπησε τζάμι και νομίζω έχω χτύψει αυτό αυτή τη φορά. Αν άκουσα καλά. Όχι, πρέπει να δω αυτό. Μπλίνκι, μπλίνκι, από εκεί πέρα. No. Ήταν καλή ευκαιρία να το βγάλουμε φωτογραφία, δυστυχώς. Να το αποκλείσουμε το Phantom. Μπορούμε να πάμε να φέρουμε και τίποτα ακόμα. Να το αφήσουμε ένα κερί εδώ και ένα σταυρό εδώ. Αν πεις ακόμα δεν πρόκειται να κάνει χάνητα, αλλά πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε πια περίπου πόσο ενδέλεια έχει ο σταυρός. Και θα αφήσω και ένα από την άλλη πλευρά. Κερί. Κάπου εδώ. Και ο σταυρός μας εδώ πίσω. Τέλεια. Και φέρω μερικά motion sensor ακόμα, για να δούμε τι γίνεται. Ας το αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αν περάσει από εδώ, μια χαρά το πιάνει. Τέλεια.
Και θα βάλω και άλλο ένα έτσι εδώ. Νομίζω καλά είναι. Πάτσε στο αλάτι, οπότε δεν χρειάζεται. Βγάζουμε το Wraith. Θέλω σίγουρα τη φωτογραφική. Άστο εδώ να μπορούμε να βλέπουμε προς τα που πηγαίνει. Τη φωτογραφική θέλω σίγουρα, σε περίπτωση που εμφανιστεί, να αποκλείσουμε το Phantom. Και μόλις ξαναπάτησε εδώ, να βγάλω καμιά φωτογραφία. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά οκ, okay, έπιασε. Προσπαθούσα να ακούσω περίπου προς τα που περπατά. Ή... απλά και όμορφα. Τώρα πιάνει λογικά εδώ. Όχι. Αυτό θα το πιάσει. Interaction. Οκ, okay, πιάνει τα αντικείμενα όπου σκορπίστηκαν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μου μας για σήμερα. Οκ, ήταν λίγο εύκολο αυτό. Ήταν Poltergeist το συγκεκριμένο. Ήταν το ability του. Ο Poltergeist έχει... α, δεν κάναμε αυτά, αλλά δεν πειράζει. Ο Poltergeist έχει chance να κάνει ένα buff και να πετάξει ό,τι αντικείμενα είναι κοντά μεταξύ τους. Τώρα στο τραπέζι ήταν ό,τι έπρεπε, το βρήκαμε εύκολα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ένα level, κάτι είναι και αυτό. Νομίζω θα πάω άλλο ένα τουλάχιστον, γιατί παρά ήταν εύκολο αυτό. Και πάμε για το επόμενο παιχνίδι, γιατί το προηγούμενο παρά ήταν εύκολο. Θέλουμε EMF. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει να παίρνεις και το EMF. Αν... ου, sunrise. Για το λόγο το ότι δεν ψάχνεις, έχεις τον καθρέφτη, οπότε σου βρίσκεις σε επιτιμία που είναι το φάντασμα. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Οκ, γλίτσαμε λίγο τα γραφικά. Λοιπόν, μπορούμε να ανάψουμε αυτά τα φώτα εδώ. Και πάμε να βρούμε το γενικό αρέα εξ αρχής. Και όπως είδαμε, το φάντασμα ήταν μέσα. Δεν θα το βλέπατε καν αυτό στο βίντεο. Θα βλέπατε μόνο εμένα με το γενικό εδώ πέρα, να, που επέστρεφα τώρα. Αλλά αφού... έχουμε τον κύριο εδώ πέρα που έχει ξεκολουθεί να πιάνει αυτή την πόρτα. What? Okay. Δεν το ξέρουμε τι είναι αυτή η πόρτα εδώ. Οπότε είναι αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα, γιατί έπιασε εδώ και εδώ. Οπότε πετάμε εδώ τα πράγματα μας. What? Okay. Και πάμε να φέρουμε μερικά αντικείμενα. Και αφού έχω φέρει όλα τα απαραίτητα πράγματα που θεωρώ ότι θα χρειαστούμε εδώ πέρα, επίσης έκανα λίγο με το Parabolic εδώ και τόσο ότι κάνουμε το Objective. Μας μίλησε το φαντασματάκι. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε δύο σταυρούς, το οποίο δεν πρόκειται να το φάει με τη μία για το λόγο ότι είμαστε 100% sanity. Έτσι ας πήγαινε, ερχόμουν το σύνορα, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ghost orb αυτό. Όχι, είναι το τζάμι απλά, γιατί έχει ανοίξει την πόρτα και δεν βλέπω εγώ. Okay. Λοιπόν, μπορούμε αυτό μετά να πούμε ότι δεν είναι μίμη για το λόγο το ότι δεν βλέπουμε ghost orb, όπως αν είναι τόσο μικρό. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτό το σταυρό εδώ και τον άλλο σταυρό μας εδώ. Τέλεια. Και πάμε να φέρουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα που είναι εδώ, δεν θα το δείτε εσείς. Πήγαμε. Και εφόσον φέραμε τα πάντα εδώ... ακούστηκε εδώ πέρα. Γιατί... ήθελα να δοκιμάσω τον καθρέφτη μία. Ωραία, ακούστηκε από εδώ. Τέλεια. Για το λόγο το ότι... άκουσα χτύπημα στο τζάμι πολύ κοντά στην είσοδο, το οποίο δεν έστηκε ιδιαίτερα. Οπότε... έπρεπε να δούμε τι είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε... βάλω εδώ πέρα το motion sensor. Πιάνει εδώ, πιάνει εδώ. Λοιπόν, ή μάλλον θα το βάλω εδώ. Τέλεια. Θα αφήσουμε ένα, δύο, τρία λάτια εδώ. Κάθισε λίγο εσύ εδώ πέρα. Και το άλλο που μπορούμε να το αφήσουμε,
Θα το βάλουμε εδώ στο κρεβάτι. Σε περίπτωση που περάσει, έτσι αλλιώς έχουμε άλλο. Καλή ώρα. Λοιπόν, έχω μία φωτογραφία, οπότε άστην σε περίπτωση που μου κάνει κανένα άου. Να ξέρουμε ότι τουλάχιστον να αφαιρέσουμε το Phantom. Οπότε δεν το πειράζουμε για την ώρα. Και τώρα, μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι. Βασικά πάμε στο φορτηγό, να δω πόσο sanity έχω. Να το ρίξω άμα χρειαστεί λιγάκι. Για να δούμε, να είμαστε σε hunting range, για να δούμε εδώ πέρα με τους σταυρούς και αυτά τι γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφω. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Μπορούμε πρώτον να βάλουμε μερικά αντικείμενα εδώ που βολτάρει. Μήπως είμαστε τυχεροί και είναι poltergeist πάλι, αλλά γιατί έχει έσβησε το κερί δίπλα μου. Αυτό δεν μπορώ να το πάρω, κρίμα, είναι ωραίο καπύλο. Μπορώ να πάρω το λαγουδάκι. Πού έπιασε? Έλα καλό μου, κάτσε. Ωραία. Και σε αυτή την πόρτα λογικά. Τι θέλω να κάνω τώρα? Έχουμε πετάξει πολλά αντικείμενα εκεί. Αν είναι poltergeist θα κάνει το crow. Ίσως να είμαστε τυχεροί να κάνει πάλι το crow. Για τελειώσει εδώ το παιχνίδι. Μπορούμε όμως... Δεν είναι Phantom, τέλεια. Μπορούμε να αφαιρέσουμε το Phantom, δεν είναι Wraith. Δεν είναι Mimic. Twins, το ψήλο αποκλείω. Τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο το sanity μας ακόμα. Χωρίς smudge βέβαια, γιατί με διάνοια. Αυτό δεν είναι, εδώ είναι. Είναι εκεί. Νομίζω είμαστε σε hunting range, γιατί το... καθρέφτης Δεν μ' αρέσει αυτό το ότι μου έκανε... ήρθε τόσο κοντά μου. Λοιπόν... όχι, είναι εδώ, είναι εδώ. Diogen. Okay. Κάποια φαντάσματα θέλουν να χάνουν τα αναγκαστικά, όπως βλέπετε. Ναι, πάρε και ένα σμάτζ εδώ, έτσι αγουστάρεις. Αχ, λοιπόν, πάλι καλά. Βέβαια, άρχισε πολύ να μου κάνει χάνεται, έτσι. Ήμουν κυριολεκτικά πώς είναι να... μηδενικό sanity και δεν έκανε τίποτα. Τουλάχιστον τα δύο φαντάσματα που βρήκαμε ήταν μπαμπομ. Diogen, εύκολο, κάναμε και όλα τα objective μας εδώ πέρα. Πήραμε και το ένα level. Ένα game ακόμα είναι, δεν θα το δείτε το κάνω γιατί δεν θέλω να τραβήξει πάρα πολύ το βίντεο το συγκεκριμένο. Και με τα no evidence είναι λίγο δύσκολο, όπως χρειάστηκε καλή ώρα τώρα εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτή τη εβδομάδα το Weekly Challenge, ασχετά αν δεν έχω κάνει ακόμα ένα, δεν μας πειράζει. Θα δείτε σίγουρα ένα βίντεο την επόμενη εβδομάδα πάλι με το επόμενο Weekly. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βίντεο, βασικά ξέχασα πώς κλείνω. Αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε ένα share το βίντεο, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και αυτό. Και ως την επόμενη φορά, για σας.